ρογμές και λοιπά, και βέβαια μπαίνουμε μέσα τα νερά. Έτσι, γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές εργασίες εσωτερικά, πάρα πολλές. Εκτός του από το κτίριο. Έχει πάνω βάλαμε φέτος. Το ζήτημα της συντήρησης του Λαμπράκιου Γυμνασίου Βάμου του Δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά, το οποίο χτίστηκε το 1936 και στο οποίο στεγάζεται και το Λύκειο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κάνουν μάθημα και σε προκάτ, έθεσε ο Δήμαρχος τον Υφυπουργό Παιδείας κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Στο κτηριακό συγκρότημα κάνουν μάθημα 380 μαθητές και στελεχώνεται από 40 εκπαιδευτικούς. Δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά σε σχολεία και συγκροτήματα της περιφέρειας. Θέλουμε οι μαθητές να μπορούν να σπουδάζουν σε συνθήκες οι οποίες θα είναι ασφαλείς αλλά και ευχάριστες, προκειμένου τα παιδιά της επαρχίας να παραμένουν στον τόπο τους και να μην είναι αναγκασμένα να έρχονται στην πόλη, προκειμένου να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στα πανεπιστήμια. Έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι το κτίριο που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί και το γυμνάσιο και το λύκειο είναι ένα παλιό κτίριο, το οποίο έχει θέματα στατικής επάρκειας και χρειάζεται συντήρηση. Παράλληλα, τέθηκε και το ζήτημα της αναγκαιότητας της κατασκευής νέου λυκείου σε παρακείμενο οικοπαιδικό χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αποκορώνου, ο οποίος μάλιστα έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από τον Ιανουάριο του 2015 για την προώθηση των αιτημάτων αυτών. Και επίσης υπάρχει και ένα αίτημα του Δήμου για ανέγερση σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το Λύκειο σε οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος, και από την πλευρά μου θα κάνω τις απαραίτητες παρεμβάσεις προς τους φορείς που είναι φορτισμένοι με την ανέγερση και την συντήρηση δημοσίων κτηρίων, συγκεκριμένα της ΤΚΤΙΠ ΑΕ, προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα τόσο της συντήρησης του υπάρχοντος κτηρίου όσο και ανέγερσης ενός νέου σχολικού συγκροτήματος. Δύο όρημα αιτήματα που μένουν ανεκπήρωτα από το 2015, από τον Ιανουάριο του 2015, που αφορούν την ανέγερση του νέου λυκείου Βάμου και την ενίσχυση στατικής επάρχειας του ανεπαρκές κτηρίου που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο Βάμο. Το νέο γυμνασιο λύκειο να προχωρήσει στάχιστα, ούτως ώστε τα παιδιά μας να έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου επεσήμανε ότι ο Δήμος έχει διαθέσει περισσότερες από 550.000 ευρώ την προηγούμενη πενταετία για τη βελτίωση των κτηρίων. Όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτό όμως δεν αρκεί. Τα κτίρια θέλουν συντήρηση, θέλουν να αποκτήσουν τη στατική επαρκειά τους. Θέλουμε νέα κτίρια, μιας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην φτάνουν τα κτίρια που έχουμε, μιας και η κοινωνία του Αποκόρωνα πολλαπλασιάζεται. Είναι μια κοινωνία η οποία έχει μια αναπτυξιακή τροχιά και πληθυσμιακή τροχιά.